ως πρωτοφανή δολοφονία αμάχων που δεν ξαναείδε στα 7 χρόνια που ηγείται του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, περιέγραψε ο Αντώνιο Κουντέρες την κατάσταση στη Γάζα. Ο θύλακας βομβαρδίζεται νυχθημερών και ο Ισραηλινός στρατός επιδίδεται σε ένα άγριο κυνήγι εξόντωσης τρομοκρατών. Καταλαμβάνει θέσεις της Χαμάς, πολιορκεί νοσοκομεία και καταβλισμούς, ετοιμάζεται να εισβάλλει στο Νότο και εντοπίζει οπλοστάσια των Ισλαμιστών ακόμη και σε τζαμιά. Ανατριχύλα την ίδια στιγμή προκαλεί η ομολογία Παλαιστίνιου αμαχού ότι εντός του Αλ-Σίφα αλώνιζαν μαχητές της Χαμάς μεταμφιεσμένοι ως γιατροί. Στη Βόρεια Γάζα το σφυροκόπημα αδιάκοπο, όπως ακριβώς και η προέλαση των Ισραηλινών δυνάμεων στον πυρήνα των αιμοβόρων Ισλαμιστών. Μια κλιμάκωση αναμενόμενη σύμφωνα με τους αναλυτές, ώστε να επιτευχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι στόχοι πριν από τη διαφαινόμενη ολιγοήμερη κατάπαυση πυρός. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να καταλαμβάνει θέσεις της Χαμάς. Τελευταία επιτυχία, η κατάληψη του ανωτάτου δικαστηρίου της Γάζας. Η φωτογραφία αυτή με τις γαλανόλευκες σημαίες γίνεται λάφυρο πολέμου. פירקנו את קו ההגנה. זה השאיר את המזרח כאזור שאליו הם התקבצו. Και εκεί δίνονται πλέον οι πιο σκληρές μάχες. Τα τεθωρακισμένα ανοίγουν τον δρόμο και πίσω τους ακολουθούν οι Ισραηλινοί κομάντος που επιδίδονται σε ένα άγριο κυνήγι τρομοκρατών, που τη δεδομένη στιγμή επικεντρώνεται στην περιοχή του Ζεϊτούν και στον καταβλισμό της Τζαμπάλια, που έχουν περικυκλωθεί και πολιορκούνται. Σε στενό κλειό και το Ινδονησιακό νοσοκομείο που βάφτηκε με αίμα αμάχων και στο οποίο στείνεται επιχείρηση εκένωσης. Περίπου 120 ασθενείς, μεταξύ των οποίων και τραυματισμένα παιδιά, έγινε κατορθωτό να απομακρυνθούν μέχρι στιγμής. Όλοι τους μεταφέρονται στα νοσοκομεία του Χαν Γιουνί στην Νότια Λωρίδα, που επίσης βομβαρδίζεται. Εκεί άλλωστε θα παιχτεί και η επόμενη πράξη της χερσαίας επιδρομής. We are witnessing a killing of civilians that is unparalleled and unprecedented in any conflict since I am Secretary General. Σε κάθε τους βήμα, οι Ισραηλινοί ανακαλύπτουν, όπως ισχυρίζονται, οπλαποθήκες της Χαμάς, ιερά οπλοστάσια μέσα και κάτω από τζαμιά. Λίγο πιο πέρα εντοπίζουν ένα δωμάτιο. Το ανατινάζουν και συνέχεια αναμενόμενοι. המון חלקים שייצור אמל"ח, כמו מצמ"רים, רש"קים תרמוברים, RPG. Τα ντοκουμέντα απανωτά. Ανάμεσά τους και η μαρτυρία ενός Παλαιστίνιου άμαχου που βρήκε καταφύγιο στο Αλ-Σίφα. Ανακρινόμενος επιβεβαιώνει ότι το νοσοκομείο είχε γίνει άντρο τρομοκρατών που παρίσταναν τους γιατρούς. Εκτός από τον Παλαιστινιακό θύλακα, το Ισραήλ δεν σταματά να πλήττει στόχους στις Χεσμπολάχ και στο Νότιο Λίβανο. Από αέρος βομβαρδίζει κέντρα διοίκησης και υποδομές της φιλοϊρανικής οργάνωσης. Είναι η απάντηση στις ομοφροντίες ρουκετών που εκτοξεύει η Χεσμπολάχ κατά Ισραηλινών φυλακίων στη Μεθοριακή περιοχή, που βράζει εδώ και 46 μέρες.